Πάμε, δημοσιογραφικό σχόλιο. Πάμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθέατες. Λοιπόν, κανονικά θα πρέπει να ξεκινήσουμε με αυτά που γίνονται στη Βουλή, αλλά έχω το ρεπορτάζ εδώ. Θα εστιάσουμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του ΠΑΣΟΚ, καθώς έχουμε ολοκληρωμένο το ψηφοδέλτιο, το οποίο θα ανακοινωθεί επίσημα την Κυριακή. Έχουμε ολοκληρωμένο το ψηφοδέλτιο εδώ στα Γιάννενα, κατά πάσα πιθανότητα τώρα. Να πούμε, πάντα υπάρχει ένα στα χίλια να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μετά θα πάμε και σε όσα έγιναν στη Βουλή. Λοιπόν, ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω, οι κυρίες Λιάγκου, Μίτσιου και Μπακόλα θα είναι υποψήφιες και οι κύριοι Γάτσιος, Δημητρίου, Μανταλόβας και Τσίμαρης. Να επαναλάβω, ο Σωτήρης Ζαρμπαλάς, ο οποίος είναι προσωπικός και πολιτικός φίλος του Νίκου Ανδρουλάκη και ο οποίος έχει εκφράσει την διαθεσιμότητά του να είναι υποψήφιος βουλευτής, εάν ήθελε θα ήταν, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι πολύ κοντά στον Ανδρουλάκη, πολλά χρόνια από πάντα, φαίνεται ότι αποσύρει. Χωρίς φαίνεται. Αποσύρει την διαθεσιμότητά του, την υποψηφιότητά του, και για να διευκολύνει όλη αυτή την κατάσταση. Και έτσι ο Δημήτρης Δημητρίου, ο Γάτσιος, να το πω αλφαβητικά, τώρα θα τα λέω αλφαβητικά γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά τις εκλογές και πρέπει να είμαστε με το πρωτόκολλο. Γάτσιος, Δημητρίου, Μανταλόβας και Τσίμαρης. Ο Ζαρμπαλάς λοιπόν φαίνεται θέλει να διευκολύνει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ίσως κάποιος κακοπροαίρετος μπορεί να πει ότι κάνοντας και την ανάγκη φιλοτιμία, βλέποντας δηλαδή ότι δεν έχει τις πιθανότητες που έχουν οι υπόλοιποι ίσως να εκλεγούν. Ένα παιχνίδι τώρα το οποίο θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Και είπε, οκ, ας μείνω λίγο πίσω, έχω λιγότερες πιθανότητες, ίσως το εκτίμησε αυτό, ίσως όχι πάλι, σχόλιο κάνω, δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Έτσι αλλιώς διευκολύνει τη διαδικασία ο Ζαρμπαλάς. Πάντως, μένει απ' έξω. Στέφανε, να το ολοκληρώσω. Είναι πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο, να πω. Να πω ότι είναι πολύ δυνατό το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια των Ιωαννίνων. Και Γάτσιος και Δημητρίου και Μανταλόβας και Τσίμαρης και οι κυρίες βέβαια, Λιάγκου, Μίτσιου, Μπακόλα, και αυτές τις λέω αλφαβητικά, ξεχωριστά αλλά αλφαβητικά, επίσης συγκροτούν ένα πολύ πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο. Είναι πάρα πολύ καλές οι επιλογές που έχουν γίνει. Και αν δει κανείς και ως τεχνική ανάλυση, από το πρωί στο βράδυ ασχολούμαστε με την πολιτική και με ρωτήσει κανείς ποιος έχει περισσότερες πιθανότητες από αυτούς, δεν μπορώ να πω ειλικρινά. Δεν μπορώ. Αν μπορούσα θα το έλεγα δημόσια. Δεν μπορώ να πω. Από ό,τι ξέρουμε το ΠΑΣΟΚ σε ποσοστά κινείται τα Γιάννενα όσο περίπου είναι και το εθνικό ποσοστό που θα συγκεντρώσει. Οπότε εκεί θα ξεκαθαρίσει το αν πάρει τελικά, ας πούμε, την έδρα ή όχι. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Πάντως, αν περάσει το 12%, Στέφανε, αν περάσει το 12% πανελλαδικά το ΠΑΣΟΚ, θα έχει οπωσδήποτε μια έδρα. Όποιος είναι πρώτος ή πρώτη από αυτούς όλους, και τις περισσότερες πιθανότητες, μην γελιόμαστε, τις έχουν οι ανδρικές υποψηφιότητες, θα είναι βουλευτής. Εάν το ΠΑΣΟΚ περάσει πανελλαδικά το 12%. Αν δεν το περάσει και είναι στο 11%, μπορεί η έδρα να πάει στο ΚΚΕ. Έτσι, έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι, υπάρχει αυτή το 12 η έχει ξαναγίνει αυτό, Στέφανε, ναι. Στις πρώτες εκλογές. Η μεταφορά των ποσοστών και τα λοιπά που γίνεται με αποτέλεσμα, γιατί είχε ξανασυμβεί πάλι, αν θυμάσαι στο παρελθόν, που ξαναείχαμε βουλευτή του ΚΚΕ. Έτσι, έτσι. Για πολύ λίγο, στις πρώτες εκλογές του 12, ο κύριος Έξαρχος, ο Νίκος Έξαρχος, εξελέγει βουλευτής του ΚΚΕ εδώ στα Γιάννενα. Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα είναι πολύ πιο χαοτικά. Επαναλαμβάνω, στο ΠΑΣΟΚ θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις την Κυριακή, Κεντρική Επιτροπή. Στο ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, φαντάζομαι θα βιαστούν και αυτοί λίγο. Για 10 Φλεβάρι ακούω εγώ, για 10 Φεβρουαρίου ακούω επίσημες ανακοινώσεις. Ναι. Να δούμε. Λοιπόν, πάμε. Οι κυρίες τώρα εδώ, οι κυρίες Τζούφη, Σουλελέ, θα είναι οι γυναικείες υποψηφιότητες σχεδόν σίγουρες, η κυρία Τζούφη σίγουρα. Και από εκεί και πέρα, η τρίτη υποψηφιότητα μπορεί να είναι η κυρία Νάση ή η κυρία Λέκα. Ανδρικές υποψηφιότητες. Ο Γιάννης Στέφος θα είναι, ο Θανάσης Οικονόμου θα είναι, ο Γιάννης Στέφος θα είναι σίγουρα, ο Θανάσης Οικονόμου κατά πάσα πιθανότητα. Από εκεί και πέρα έχουμε 2 ανδρικές θέσεις και έχουμε 5 υποψήφιους. Φίλιος, Γρίβας, Αλμπάνης, Ζάψας και Φίλης. Ξαναλέω, εδώ δεν είναι αλφαβητικά. Φίλιος, Γρίβας, Αλμπάνης, Ζάψας και Φίλιος. 5 υποψήφοι για 2 θέσεις στο ψηφοδέλτιο. Γιατί Στέφος και Οικονόμου θα είναι, λένε οι πληροφορίες. Εδώ έχουμε ένα δυσεπίλητο παζλ και για τον κεντρικό ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε και μία δημοσκόπηση, είναι γνωστό, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε ξανασυζητήσει, Στέφανε, το προηγούμενο διάστημα, για τις υποψηφιότητες, για τα ονόματα των υποψήφιων του ΣΥΡΙΖΑ.
Μπαίνει ξανά, μου λένε οι πληροφορίες μου, ο Φίλιος στο παιχνίδι, ο οποίος λόγω ηλικίας είχε μείνει λίγο πιο πίσω. Ο Φίλιος όμως μετά τη δημοσκόπηση που πήγε αρκετά καλά, μπαίνει ξανά δυναμικά στο παιχνίδι. Αλμπάνης, Γρίβας, Φίλιος, Φίλης, Ζάψας, για δύο θέσεις. Ναι, ο Φίλιος, αν θυμάσαι, και μετά από απουσία χρόνων από το Δήμο ξαναγύρισε. Έτσι, έτσι, σωστό. Κάνεις καλά που το υπογραμμίζεις αυτό. Ξαναγύρισε και πήρε τις εκλογές, οπότε... Όπως το λες. Όπως το λες, ο Φίλιος είναι 7 ψήφους. Άλλωστε, έρχεται και σε σένα όταν τον καλείς, εκπροσωπώντας τις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ, πάρα πολύ συχνά, έτσι, και υπερασπιζόμενος τις απόψεις και σε δύσκολες φάσεις, έτσι, έτσι, έτσι είναι, έτσι είναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Τώρα για τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει νόημα να πούμε. Οι τέσσερις σημερινοί βουλευτές θα είναι ξανά υποψήφοι, τρεις το πολύ θα εκλεγούν, δεν υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από άλλα στελέχη, οπότε δεν έχουμε έχει... όμως την επιφύλαξη του κυρίου Καρογιάννη, ο οποίος δεν το διευκρίνησε ακόμα. Δεν το διευκρίνησε, οι εκτιμήσεις λένε ότι πιθανότατα θα είναι. Πάμε στη Βουλή τώρα, όπου εκεί υπήρξε ένταση σήμερα ανάμεσα σε Άδωνη και Πολάκη. Τώρα αυτοί οι δύο κύριοι ανταλλάσσουν γραφικότητα. Και τι να πει κανείς, και χαρακτηριστικά, χαρακτηρισμούς, ρανταπλάν χαρακτήρισε ο Γεωργιάδης τον Πολάκη, κλόουν ο Πολάκης τον Γεωργιάδη, κάθε σε σούζα. Ρανταπλάν. Ναι, είναι ο, είναι ο σκύλος του Λουκι Λουκ. Του Λουκι Λουκ, ωραία, ναι. Τι να πει κανείς τώρα, είναι θλιβερές αυτές οι γραφικότητες, αλλά έχουμε ακούσει και πολύ χειρότερα. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει πολλά στη Βουλή. Θα δούμε και αύριο πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών. Στέφανε. Πάντως, Βλάση, το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Το ότι ήρθε για συζήτηση στη Βουλή μετά από κατάθεση πρότασης δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ το θέμα των παρακολουθήσεων των υποκλοπών, όπως θέλεις πες το, είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι τα μεν κόμματα τα οποία, δηλαδή η κυβέρνηση, το κόμμα της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρουσιάζουν μια κονταρομαχία η οποία δεν ξέρουμε τελικά που θα καταλήξει, διότι από τη μία πλευρά δεν ρίχνεται άπλητο φως στο να ξεκαθαρίσουμε έχουμε δημοκρατία ή όχι. Διότι αν υπάρχει δημοκρατία θα πρέπει να ξεκαθαρίσει αν έγιναν παρακολουθήσεις, πώς έγιναν και τι δεν έγιναν και γιατί έγιναν. Αν όμως, γιατί άλλο το κράτος, άλλο η δημοκρατία. Το μεν κράτος λειτουργεί για να υπερασπιστεί τις κρατικές υποθέσεις. Η κυβέρνηση υπηρετεί στο κράτος, αλλά η δημοκρατία όμως υπηρετεί τους πολίτες. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει, πέρα από τα όσα λέγονται και τα πόσα εντυπωσιαστικά μπορεί να είναι κατέρωθεν και από τις δύο απόψεις, θα πρέπει να σταθούμε εμείς ως απλοί πολίτες που παρακολουθούμε όλη αυτή την ιστορία, το ότι δεν θα πρέπει να γίνει κανένας είδους συμψηφισμός, ούτε καν αυτό που επιχειρείται από μια δημοκρατία, δηλαδή ας πούμε να φέρει το θέμα του Καλογρίτσα μέσα στο ίδιο θέμα ας πούμε με τις υποκλοπές και τις επισυνδέσεις. Εκεί τι γίνεται, Στέφανε. Πώς ακούς αυτά που ακούγονται στο ειδικό δικαστήριο για τα χρήματα που έφευγαν από τον Καλογρίτσα και πήγαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ, για τα SMS του παπά στον Καλογρίτσα. Βγήκε η γραμματεύση του κυρίου Καλογρίτσα, η οποία το κατέθεσε και οφείλουμε να το δεχθούμε. Αλλά όμως έχω ένα ερώτημα. Από την ώρα από τη μια παραπέμπουν στο ειδικό δικαστήριο τον πρώην υπουργό, τον Νίκο τον Παπά, διότι επιχειρούσε να βρει χρήματα από αραβικό κράτος για να πάρει 3 εκατομμύρια ο κύριος Καλογρίτσας να φτιάξει το κανάλι, και από την άλλη λένε ότι έστελνε επταψήφια νούμερα, δηλαδή έστελνε πολλό, ας πούμε πάνω από 9 εκατομμύρια. Πού τα βρήκε δηλαδή εκείνος? Από τη μία έχει λεφτά και από την άλλη δεν έχει. Πώς γίνεται? Είναι και το 1 εκατομμύριο και το 2 και τα 3. Έτσι, ναι. Μάλιστα. Πού βρήκε τα χρήματα ο Καλογρίτσας είναι ένα ερώτημα, Στέφανε. Ναι, όταν αγωνιάς και ψάχνεις γι' αυτόν για να του βρεις λεφτά να κάνει το κανάλι και από την άλλη σου στέλνει εκατομμύρια, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ, τουλάχιστον εγώ με το δικό μου το μυαλό δεν μπορώ να το συνδέσω. Δεν ξέρω εάν οι βουλευτές, εάν τα κόμματα έχουν κατά νου, έχουν κάποια στοιχεία περισσότερο υπόψη, τα οποία εμείς οι πολίτες δεν τα γνωρίζουμε, αλλά ούτε και από δημοσιογραφική έρευνα πάντως, μπορούμε πάντως, να τα διασταυρώσουμε. Σωστά μιλάς, για να μπορέσουμε να τα πούμε. Συμφωνώ μαζί σου. Απλά, πάντως είναι γεγονός, όπως θα έλεγες και εσύ, ότι ο Νίκος Παπάς
Είχε χάσει τον έλεγχο εκείνη την περίοδο. Είχε χάσει την μπάλα ο παπάς εκείνη την περίοδο. Και το λέω πολιτικά. Η δικαιοσύνη θα κρίνει για τον παπά και οποιονδήποτε παπά. Έχω την αίσθηση ότι με αυτή την υπόθεση ο Νίκος Παπάς είχε χάσει εντελώς την μπάλα. Ναι, όταν φτάνει όμως να απολογείται στο δικαστήριο για αυτή την υπόθεση, ασφαλώς και η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα λάβει υπόψη της όλα τα στοιχεία που θα κατατεθούν εκεί, ναι, okay, και θα αποφασίσει πόσο έχασε την μπάλα και αν η μπάλα είχε γίνει πέναλτι, οπότε θα τιμωρηθεί. Σωστός. Εάν όχι, αλλά μέχρι τώρα από ό,τι έχουμε δει σε τέτοιες υποθέσεις, δεν είδαμε και τιμωρία. Ατιμωρησία υπάρχει. Ατιμωρησία. Δεν είδαμε, δηλαδή σε πολλές περιπτώσεις, γιατί βλέπουμε τώρα να επανέρχεται δια της πλαγίας το θέμα της Νοβάρτης. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα εξαγνισμού κάποιων οι οποίοι θεωρούνταν ως υπεύθυνοι ή αν είναι όντως, διότι μιλάνε για τον μάρτυρα. Τον τσίπησαν τον Σαράφη για εξαπάτηση επιχειρηματιών. Ότι για απάτη, βάρος επιχειρηματιών. Για απάτη. Ναι. Να, γιατί ήταν, ποιος είπε ότι ήταν Άγιος ο μάρτυρας αυτός. Σωστά, σωστά. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή δεν αποκλείεται ένας να είναι μάρτυρας για ένα θέμα και να είναι και ο ίδιος. Δηλαδή μάλιστα. Το δικαστήριο θα κρίνει την αξιοπιστία του. Ως σωστά. Μάρτυρα μετά, αν αποκαλυφθούν αυτά. Θα πει ότι σωστό, δεν άξιζε, διότι αυτό και ο ίδιος δεν έχει πρώτερο έντιμο βίο ή ξέρω εγώ, ή μπορεί να μην αποδειχθούν πραγματικά. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα πληροφοριών που έρχονται μέσα από τέτοιες συζητήσεις στους πολίτες. Εδώ οι θα οποίοι πάμε αντί τώρα να διαφωτιστούν. Εδώ θα πάμε τώρα. Εδώ θα πάμε, Στέφανε, ακριβώς εκεί που λες. Αντί να μιλήσουν στους πολίτες τα κόμματα, γιατί πάμε για εκλογές, για το τι θα κάνουν μετά τις εκλογές, τι θα προσφέρουν στον κόσμο, φτάσαμε σήμερα. Άκουγα, δεν ξέρω τι έγινε με τις συντάξεις. Άκουγα πολύ κόσμο σήμερα που δεν πήραν αυξήσεις και διαρωτώνταν τι συμβαίνει. Μάλιστα. Εδώ θα πάμε τώρα, γιατί ο Νίκος Παπάς οπωσδήποτε έχασε την μπάλα, αλλά έχασε την μπάλα πραγματικά και ούτε ΣΥΡΙΖΑ Τσάνελ έκανε, ούτε τα κατάφερε και στο δικαστήριο είναι. Τέλος πάντων, αλλά θέλω να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις το αποτύπωμα όλων αυτών τώρα, υποκλοπές, ειδικά δικαστήρια, Καλογρίτσας, γραμματέας Καλογρίτσα, το αποτύπωμα στους πολίτες ποιο είναι, ποιος έχει όφελος από όλα αυτά, ποιος θα έχει πολιτικό όφελος, ποιος θα έχει πολιτική ζημιά από όλα αυτά. Και δεν μιλώ για την ακρίβεια, η ακρίβεια είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Μιλώ για αυτά, θα υπάρξει από αυτά πολιτικό όφελος ή ζημιά για κάποιον. Πιθανότατα να υπάρξει ένα ερωτηματικό τεράστιο στους Έλληνες για το τι συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, γιατί οι Έλληνες θα συνυπολογίσουν τα πάντα. Ο κάθε πολίτης δηλαδή δεν θα πάει, ας πούμε, στην κάλπη, θέλω να πιστεύω, πέρα από τους φανατισμένους ή εκείνους που έχουν δικούς τους προσωπικούς λόγους για να αποφασίσουν να ψηφίσουν ένα κόμμα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις δυστυχώς. Είτε ελπίζουν σε κάτι, είτε πήραν κάτι κάποιοι, τους έγινε κάποια χάρη, οπότε λογικό να έχουν υποχρέωση ή στο βουλευτή τους ή στο κόμμα τους κτλ. Είτε κάποιοι προσδοκούν να πάρουν κάτι, υπάρχουν μάλιστα, και αυτές οι περιπτώσεις. Ναι. Αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι έχουν στο μυαλό τους ερωτήσεις για τις οποίες περιμένουν απαντήσεις. Εάν λοιπόν απαντήματα δοθούν τέτοια που να καλύψουν τις ερωτήσεις των πολιτών, σίγουρα θα δικαιωθεί αυτός που θα επικρατήσει περισσότερο. Πάντως, ότι υπάρχει αποτύπωμα που θα μείνει στους πολίτες από όλη αυτή την ιστορία είναι γεγονός. Διότι ο κόσμος το συζητάει ανεξάρτητα από το πόσο τον έχουν μπερδέψει με τα όλα αυτά, όλη αυτή την πληροφόρηση που έρχεται στο προσκήνιο μέσα από την κατάθεση, διότι έγινε κατάθεση της πιστείας για να συζητηθούν όχι μόνο αυτά τα θέματα, για να συζητηθούν και άλλα θέματα. Δηλαδή το τι έγινε, δηλαδή να γίνει και ένας απολογισμός του κυβερνητικού έργου, αλλά ταυτόχρονα να ανακοινωθούν και κάποια προγραμματικές διαθέσεις των κομμάτων μέσω των πολιτικών τους αρχηγών και όσων αγορητών άλλων μετέχουν στη συνεδρίαση αυτή. Σε ευχαριστώ, Στέφανε. Θα τα ακούσουμε αυτά τα πράγματα, θα φωτιστούν περισσότερο οι πολίτες για το πώς θα είναι η ζωή τους και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, Βλάση, και τα παιδιά που θα ψηφίσουν για πρώτη φορά και αυτοί που ψηφίζουν τα πρώτα χρόνια ή που ψήφισαν την προηγούμενη φορά και βλέπουν τη ζωή τους αντί να βελτιωθεί να πάει κατά χειρότερο τρόπο, ας πούμε. Ευχαριστώ. Τι θα γίνει.
πόσο θα επηρεαστεί ο καθένας από εμάς. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά καθώς θα έρχονται οι εκλογές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Ευχαριστώ, Στεφάνε. Γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι και τα κόμματα θα το λάβουν υπόψη τους και οι πολιτικοί αρχηγοί να μην φτάσουμε στο επίπεδο του Ράνταμ Πλάν. Δηλαδή δεν είναι αυτό κοινοβουλευτική αντιπαράθεση. Οι πολίτες περιμένουν από ένα, από μια χώρα η οποία θέλει να λέγεται η κοιτίδα της δημοκρατίας, ότι θα πρέπει στο κοινοβούλιο να αποτελεί παράδειγμα και για τους πολίτες. Δυστυχώς όμως μέχρι τέτοιο δεν συμβαίνει, με αποτέλεσμα ο πολίτης βλέπει ότι από εκεί όλα δεν είναι τίποτε σωστό και από την άλλη βλέπει και τη ζωή του η οποία είναι μαύρη στην κυριολεξία. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να μένει στο δρόμο από τα κόκκινα δάνεια που τα παίρνουν τα ξένα hedge funds, του παίρνουν τα σπίτια και την περιουσία. Βλέπει ότι τα σούπερ μάρκετ μειώνουν τις ποσότητες και ανεβάζουν τις τιμές. Βλέπει τις τιμές του πετρελαίου να πέφτουν διεθνώς και στην Ελλάδα, στην Αγγλία οι τιμές. Αυτό είναι παράδοξο. Οι τιμές θα ανεβαίνουν. Μάλιστα, μάλιστα Στέφανε, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Να πω για την ιστορία ότι ο Ράνταμ Πλάν είναι ο σκύλος του Λούκι Λουκ, ο οποίος είχε χρονοκαθυστέρηση στην αντίδραση. Δηλαδή περνούσαν 5-6 σκιτσάκια. Μετά από 9 καρέ έκανε γαυγάβο. Έτσι, τότε αντιδρούσε. Είχε μια χρονοκαθυστέρηση. Γι' αυτό χρησιμοποίησε ο Γεωργιάδης για τον Πολάκη αυτό το χαρακτηρισμό. Ευχαριστώ, Στέφανε. Να είσαι καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, δεν χιόνισε τελικά στα Γιάννενα χθες παρά τις οριακές προγνώσεις. Την ίδια στιγμή, οι εξαγγελίες για αυτοτελή τμήματα πολιτικής προστασίας στους Δήμους έχουν μείνει στα χαρτιά.